Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλημέρα σας, κύριε Μητσοτάκη. Τελευταία εβδομάδα. Οφείλω να σας πω, χωρίς να με περιεξηγήσετε, ότι έχουμε αρχίσει και βαριόμαστε πια με την προεκλογική εκστρατεία. Πολύ βρε, άδερφε, τράβηξε. Μπορεί να φταίτε. Μπορεί να μην είστε και μόνος. Αυτό. Πάντως το καλό είναι ότι πήγε καλά χθες η πρόβα που έκανε η εταιρεία και νομίζω ότι φαντάζομαι, ελπίζω ότι θα πάει καλά και την Κυριακή. Έτσι. Προβλήματα τεχνικά το σύστημα λειτουργήσε άρτια. Έχουμε μια εβδομάδα. Ήσασταν από πάνω, το είδατε, ας πούμε. Έχουμε μια εβδομάδα να καλύψουμε κάποια οργανωτικά κενά τα οποία φυσικό είναι να υπάρχουν. Ακόμα δεν θα έχουμε κανένα θέμα. 20 Δεκεμβρίου θα λειτουργήσουν όλα κανονικά. Πιστεύετε, κύριε Μητσοτάκη, ότι θα υπάρχει προσέλευση του κόσμου? Δηλαδή η απογοήτευση των Δημοκρατών, η οποία προήλθε και από το φιάσκο. Αλλά και η κόπωση, αυτό που είπε ο Δημήτρης, λόγω της παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου, θα επηρεάσει την προσέλευση? Όχι, δεν το πιστεύω. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μεγάλη προσέλευση. Είχαμε ήδη μεγάλη προσέλευση στις 22 Νοεμβρίου. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον του κόσμου. Από τη στιγμή που ανοίγουμε τις πόρτες της Νέας Δημοκρατίας στην κοινωνία, είμαι βέβαιος ότι η κοινωνία θα ανταποκριθεί. Εξάλλου, είναι μια μικρή επένδυση αυτή που ζητάμε να κάνουν οι Δημοκράτες. 3 ευρώ για να επιλέξουν τον επόμενο πρόεδρο και τον υποψήφιο πρωθυπουργό, βέβαια. Ναι. Είναι μια τομή αυτό για τη Νέα Δημοκρατία, για τα δεδομένα της. Θυμίζω ότι μέχρι και πριν από 6 χρόνια ο πρόεδρος εκλεγόταν από ένα στενό συνέδριο. Εδώ πέρα λέμε στην κοινωνία: αφήστε στην άκρη τους μηχανισμούς, πάρτε τις τύχες της παράταξης στα χέρια σας και είμαι βέβαιος ότι οι Νεοδημοκράτες θα ανταποκριθούν. Και βλέπουν και οι Νεοδημοκράτες ότι δεν μπορεί να παίζει μόνος του, να παίζει μόνο του στο σύστημα ένα κόμμα μόνο. Έτσι. Το 2016 θα είναι μια πολύ κακή χρονιά για τον κύριο Τσίπρα. Θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για τη Νέα Δημοκρατία. Φοβάμαι όμως ότι θα είναι και μια κακή χρονιά για τον τόπο. Γιατί το λέτε, δεν σημαίνει την αισιοδοξία της κυβέρνησης ότι θα περάσουν τώρα όλα τα δύσκολα μέτρα και μετά θα έρθει η ανάπτυξη, θα μειωθεί το χρέος, θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα? Για ποια ανάπτυξη μιλάμε ακριβώς? Εγώ έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα και ψάχνω ακόμα κάποιον ο οποίος να μου πει ότι σε αυτή τη συγκυρία και με αυτή την κυβέρνηση θα επενδύσει χρήματα στη χώρα. Ανάπτυξη χωρίς επενδύσεις δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Είμαστε στο ιστορικό χαμηλό των επενδύσεων. Το 2015 στην ελληνική οικονομική ιστορία από το 1975 και μετά. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι κανείς δεν εμπιστεύεται αυτή την κυβέρνηση. Διότι η κυβέρνηση αυτή δεν αγωνίζεται για την υγιή επιχειρηματικότητα. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι πώς θα κρατήσει ένα μεγάλο κράτος για να τακτοποιεί τα δικά της παιδιά. Το μόνο παράλληλο πρόγραμμα το οποίο έχω δει μέχρι στιγμής είναι το παράλληλο πρόγραμμα τακτοποίησης των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δουλεύει μια χαρά. Εσείς, διάβασα μια συνέντευξή σας, γιατί είχατε δώσει μια συνέντευξη στο Έθνος, όπου δεν είστε απολύτως αρνητικός, αν προκύψουν περιστάσεις, αν υπάρχει πρόβλημα κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, να βάλει πλάτη η Νέα Δημοκρατία με εσάς στο τιμόνι της. Με μία προϋπόθεση, αν έφευγε ο κύριος Τσίπρας, αν έχω καταλάβει σωστά. Εμείς δεν συγκυβερνούμε με τον κύριο Τσίπρα. Εξάλλου και ο κύριος Τσίπρας δεν έχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον να συγκυβερνήσει μαζί μας. Συγκυβερνά μια χαρά με τον κύριο Καμένο. Αυτόν επέλεξε για τον αγαπημένο του κυβερνητικό εταίρο και με αυτόν θα πορευθεί. Εμείς σε σωστές πρωτοβουλίες θα βάλουμε πλάτη. Θα στηρίξουμε δηλαδή στη Βουλή. Αλλά θα είμαστε απέναντι σε μια σειρά από πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που κινούνται στην λάθος κατεύθυνση. Αν προκύψει ανάγκη. Όχι, όπως ψάξει... προέκυψε ανάγκη το καλοκαίρι. Να θα ψάξει αλλού ο κύριος Τσίπρας για κοινοβουλευτικά δεκανίκια. Το αλλού που λέτε, αν εννοείται Πασόκ ή Ποτάμι, θεωρούν ως προϋπόθεση, τουλάχιστον το λέει επισήμως, ότι μπαίνουν μέσα ο κ. Λεβέντης, αν μπήκε η Νέα Δημοκρατία μέσα. Σε ένα σχήμα κυβερνητικό. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ, κύριε Σαραντάκο, πώς θα συνεργαστούμε με τον κύριο Τσίπρα. Να εξηγήσω τους λόγους. Πρώτον, ο κ. Τσίπρας ο ίδιος είναι παντελώς αναξιόπιστος. Θυμάται τη συνένεση όποτε τον βολεύει. Μόνο και μόνο για λόγους μικροκομματικούς και για λόγους επικοινωνιακούς. Να συνενέσω σε τι ακριβώς με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και σήμερα, ακόμα που μιλάμε, φαντασιώνεται κάποιο εναλλακτικό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας. Δεν ξέρω τι εννοεί, πάντως το βέβαιο είναι ότι δεν εννοεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα στηρίζεται σε ιδιωτικές επενδύσεις και στη δύναμη του ιδιωτικού τομέα, τον οποίο εγώ θέλω μέσα από την Δημοκρατία να εκφράσω. Να συμφωνήσω σε τι ακριβώς? Στη στελέχωση του κράτους με κολλητούς και φίλους? Όπως δυστυχώς και σήμερα, ακόμα συνεχίζοντας μια κακή παράδοση της μεταπολίτευσης, κάνει στον υπερθετικό βαθμό ο κύριος Τσίπρας. Με τον Αδημία διαφωνείτε δηλαδή με τη ρύθμιση που προσπαθούν να επιβάλλουν? Προσπαθώ να τη δω. Δεν την έχουμε δει ακόμα. Από αυτό που ξέρουμε, ότι το 49%. Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη ρύθμιση. Ναι. Όπως την έχω διαβάσει, η οποία παραπέμπει πολλές αποφάσεις στο μέλλον. Δεν νομίζω ότι λύνει το ουσιαστικό πρόβλημα. Επιφυλάσσω όμως να την κρίνω. Η ερώτηση του είναι η εξής. Εσείς θέλατε να ιδιωτικοποιηθεί ο ΑΔΜΙΕ? Εγώ πιστεύω ότι ο ΑΔΜΙΕ πρέπει να λειτουργήσει με ιδιωτικό management. Δεν πιστεύω σήμερα ότι το κράτος μπορεί να ασκεί διοίκηση σε μια σειρά από επιχειρήσεις τις οποίες διοικούσε στο παρελθόν. Είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος επ' αυτού.
Προφανώς υπάρχουν ζητήματα που αφορούν στην αποζημίωση της ΔΕΗ, τα οποία δεν φαίνεται να έχουν ρυθμιστεί ακόμα με αυτή τη ρύθμιση. Μου φαίνεται εμένα, όπως την έχω ακούσει, ένα πασάλιμα, όπως πασάλιμα ήταν και το θέμα των κόκκινων δανείων, ειδικά όσον αφορά στα στεγαστικά, να πετάξουμε λίγο την μπάλα στην εξέδρα, να περάσουν τα Χριστούγεννα, να ξαναδούμε το θέμα των. Κάτσε, τα πασάλιμα δεν το δεχόντουσαν οι δανειστές. Να δούμε τι έχουν δεχθεί ακριβώς. Θυμίζω ότι η δύσκολη αξιολόγηση δεν είναι αυτή, είναι η επόμενη. Ναι. Και εδώ πέρα πάλι. Το ασφαλιστικό λέτε ή ότι παραπέμπει η κυβέρνηση. Το ασφαλιστικό, το ζητήματα της φορολογίας των αγροτών. Εκεί θα δοκιμαστεί πραγματικά η κυβερνητική πλειοψηφία. Τώρα στο νομοσχέδιο το οποίο έρχεται και το οποίο πέρασα κάποιες ώρες το βράδυ να το μελετήσω, ξεκινάει σήμερα στη Βουλή. Και τελειώνει αύριο. Ναι, και τελειώνει αύριο ως συνήθως. Το θυμίζω αυτό, διότι καμία κυβέρνηση δεν έχει κάνει τόσο κατάχρηση του κατεπήγοντος και των διαφόρων ακραίων συνταγματικών εργαλείων που έχει στη διάθεσή της για να νομοθετεί όσο αυτή η κυβέρνηση. Παραδείγματος χάρη στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, κατά την άποψή μου, μια τρύπα στο νερό. Είναι. Μια χαμένη ευκαιρία. Μια χαμένη ευκαιρία. Συγνώμη, εσύ από αυτό που καταλάβατε, θα αυξηθούν οι μισθοί τους, θα μειωθούν οι μισθοί τους, τι θα γίνει? Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα αυξηθούν οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό λέει απελευθερώνουν τις τελετίες. Όταν δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος αυτή τη στιγμή. Ναι. Για να απελευθερωθούν πρέπει να υπάρχουν και λεφτά. Ναι. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι κάποιες τρευλώσεις του μισθολογίου δεν διορθώνονται. Θεωρώ θετική επί της αρχής την πρόβλεψη να υπάρχουν ολίγων αυξημένες αποδοχές στις θέσεις ευθύνης, διότι πράγματι γενικοί διευθυντές αμείβονται σχετικά χαμηλά για την ευθύνη την οποία έχουν, αλλά κάποια άλλα πράγματα τα οποία είδα, παραδείγματος χάρη να φεύγει από τον έλεγχο του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους η μισθολογική δαπάνη των ΔΕΚΟ, κάποια πράγματα τα οποία είδα σε πρώτη ανάγνωση με προβλημάτισαν ιδιαίτερα. Επιφυλάσσομαι, θα το μελετήσω ενδελεχώς μέχρι αύριο και θα επανέλθω. Πάντως βλέπετε, λέτε ας πούμε εσείς ότι το επόμενη αξιολόγηση, το επόμενο πολυνομοσχέδιο του Γενάρη θα είναι μια δοκιμασία για την κυβέρνηση. Εσείς είστε βέβαιος ότι το 153 είναι τόσο ισχυρό όσο ο κ. Τσίπρας λέει? Καθόλου βέβαιος δεν είμαι ότι είναι ισχυρό. Και τότε? Εάν, δηλαδή, ναι. Καταλαβαίνω ότι η Νέα Δημοκρατία ίσως κάποια στιγμή χρειαστεί να απαντήσει στις εκλογές ή κυβέρνηση εργασίας. Αν ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί να κυβερνήσει, να έρθει να μας το πει, να παραιτηθεί και να αναζητήσει άλλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία από τη Βουλή. Αλλά δεν θα τα έχει μονάζει τα δικά του. Και θα λέει, α, εγώ είμαι ισχυρός, δεν σας χρειάζομαι. Και όποτε μου λείπουν βουλευτές, θα άρχεστε να ψηφίζετε. Άρα η εναλλακτική σας δεν είναι, αν εσείς είστε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας 21 του μηνός ή στις 11 Ιανουαρίου, δεν είναι η επιλογή σας οι εκλογές, εάν προκύψει ζήτημα. Προφανώς οι εκλογές δεν είναι η επιλογή μου. Μάλιστα. Και δεν είναι η επιλογή μου για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με το γεγονός ότι η χώρα σίγουρα δεν αντέχει και δεν χρειάζεται άλλες εκλογές τώρα. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τα δικά μας εσωτερικά. Εγώ κατέθεσα χθες ένα σχέδιο. 111 ημερών. Γιατί 111 μέρες? Γιατί τόσες μέρες μεσολαβούν μεταξύ της 10ης Ιανουαρίου και της 1ης Μαΐου που είναι το Πάσχα. Τόσο χρόνο θεωρώ ότι χρειάζομαι για να οδηγήσω τη Νέα Δημοκρατία σε ένα συνέδριο, να κάνω σημαντικές καταστατικές αλλαγές και να μπορώ να παρουσιάσω ένα νέο πρόσωπο για τη Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται χρόνο. Όποιος σας πει ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να κυβερνήσει, δεν σας λέει την αλήθεια. Ένας από τους λόγους που γίνεται όλη αυτή η εσωτερική μάχη έχει να κάνει και με το γεγονός ότι οι υποψήφοι έχουν διαφορετικά σχέδια για το πώς αντιλαμβάνονται τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι πολύ φιλόδοξος στην πρόθεσή μου να αλλάξω δραστικά τη Νέα Δημοκρατία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μια εβδομάδα. Προφανώς. Πάντως είδα σήμερα τον κύριο Καραμαλή, μάλλον την Παρασκευή τον άκουσα. Δεν άκουσα τον κύριο Καραμαλή τον ίδιο. Άκουσα στενούς συνεργάτες να λένε ότι ο κύριος Καραμαλής παραμένει σταθερά στο πλευρό του κύριου Βαγγέλη Μημαράκη. Νομίζω ότι αυτό, επειδή είναι ο Καραμαλής, έχει ένα ρόλο, φαντάζομαι, θα συμφωνήσει μαζί αυτά τα πράγματα. Στενότατοι συνεργάτες, τακτικοί συνομιλητές. Ποιοι είναι αυτοί οι περιβόητοι κύκλοι? Να βγουν επιτέλους να μιλήσουν ανοιχτά. Έχω κουραστεί, κύριε Σαραντάκο, κύριε Καμπουράκη, να ακούω διαρροές από διαφόρους περιφερόμενους οι οποίοι φέρονται ότι συνομιλούν με κάποιους. Όποιος έχει κάτι να πει, να βγει να το πει ανοιχτά. Αν ο κύριος Καραμαλής θέλει να βγει να στηρίξει κάποιον υποψήφιο, να το πει ανοιχτά. Δεν τον έχω ακούσει να λέει κάτι τέτοιο. Το αμφισβητείτε δηλαδή? Εγώ προσωπικά το αμφισβητώ, ναι. Καλά, πάντως αν λέει ψέματα, αυτό δεν ξέρω που κάνει θα διαρροή, θα δεν ξέρω ποιος θα λέει αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν μιλάω ποτέ με διαρροές. Ό,τι έχω να πω, το λέω ανοιχτά και καθαρά. Άρα είναι δικαίωμα, του καθενός να βγει να μιλήσει. Οποιοσδήποτε μπορεί να μιλήσει. Πόσο μάλλον. Δεν θα στερήσω εγώ το δικαίωμα από κανέναν να στηρίξει κάποιον υποψήφιο. Να το κάνει όμως ανοιχτά. Και με Καραμαλή απευθύνεστε. Σε οποιονδήποτε. Και με το θάρρος της γνώμης του. Τι πάει να πει κύκλι? Ναι. Εγώ μιλάω μέσω κύκλων. Εγώ είμαι εδώ και απαντώ στα ερωτήματά σας.
Λοιπόν, δεν θα αμφισβητήσω και πάλι το δικαίωμα οποιοδήποτε να στηρίξει μια υποψηφιότητα. Αλλά να πω και κάτι ακόμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί εγώ δηλαδή δεν εξασφαλίζω την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ πια πρέπει να σας πω ότι είμαι βέβαιος ότι θα κερδίσω αυτή την εκλογή. Το λέω για πρώτη φορά, σας το λέω, το λέω μετά από 2,5 μήνες έντονης προεκλογικής εξαρτίας. Η αλήθεια είναι ότι έτσι δεν το έχεις ξαναπεί. Εγώ δεν εξασφαλίζω την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ τι είμαι δηλαδή. Εγώ είμαι σε αυτή την παράταξη από 15 χρονών. Συνομιλώ με όλους, δεν έχω διαταράξει την προσωπική μου σχέση με κανέναν. Την επόμενη μέρα, εφόσον κερδίσω, η Νέα Δημοκρατία θα είναι ενωμένη. Διαφορετική, πιο δημοκρατική, πιο συμμετοχική. Θα αναζητώ πάντα τη συμβουλή των παλαιότερων και των τέως προέδρων, αλλά πάντως εγώ προσωπικά εγγυώμαι την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Και όποιος αμφισβητεί ότι εγώ μπορώ να εγγυηθώ την ενότητα, να έρθει να μου το πει καλά μούτρα. Θεωρείτε ότι το ίδιο εγγυώνται όλοι οι υποψήφοι? Μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου. Μόνο. Μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου μόνο. Πάμε, δεν θα μιλήσω. Εγώ δεσμεύθηκα μετά την 22η Νοεμβρίου ότι δεν θα μιλήσω για κανέναν συνυποψηφιό μου. Το έχω τηρήσει ακριβώς γιατί κάνουμε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι αυτής της αντιπαράθεσης και νομίζω το πετύχαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εγώ δεν θα μιλήσω για συνυποψηφιούς μου. Πάντως καταλαβαίνω ότι αυτή η πρόσκληση που απευθύνατε, εγώ το ημνεύω έτσι προς τον κύριο Καραμαλή, ισχύει για τον κύριο Σαμαρά, να υποθέσω. Για όλους. Βεβαίως, ισχύει για όλους. Να βγει και ο κύριος Σαμαράς να πει αν το επιθυμεί, ποιον στηρίζει και τους λόγους. Εγώ σας λέω, εγώ δεν έχω ακούσει. Εγώ δεν έχω ακούσει δημόσια δήλωση κανενός. Ο κύριος Καραμαλής δεν έχει μιλήσει καθόλου δημόσια. Ο κύριος Σαμαράς στις όποιες δημόσιες τοποθετήσεις του δεν έχει τοποθετηθεί υπέρ κανενός. Δύο λεφτά τώρα. Το λέτε. Αφού είναι σαφές ότι είναι του Καραμαλή η διαρροή αυτή. Γιατί δεν θέλει να μιλάει με ακρατή ανακοίνωση ή να βγει στις κάμερες να μιλήσει. Αλλά είναι σαφές ότι πρόκειται για διαρροή υπό την έγκρισή του. Πόσες διαρροές κατά καιρούς αποτελούν πρωτοβουλίες των Ινδίων των. Επειδή είναι σοβαρό θέμα, δεν έχει διαψευστεί, θέλω να σας πω εγώ πάντως. Δηλαδή είναι σοβαρό θέμα. Να διαψευστεί πάλι μέσω διαρροής. Μα δεν μπορούμε να μιλάμε με διαρροές. Όταν μιλάμε με διαρροές και μάλιστα αυτός ο οποίος διαρρέει δεν εμφανίζεται ο ίδιος, καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε σε ένα κύκλο παραπολιτικής. Και επειδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και επειδή μιλάμε για τον επόμενο πρόεδρο και υποψήφιο πρωθυπουργό. Παράκληση δικιά μου την τελευταία εβδομάδα, όποιος έχει να πει κάτι, να βγει να το πει ανοιχτά και δημόσια όπως κάνουν οι υποψήφοι. Και από εκεί και πέρα, ας ασχοληθούμε λίγο με το μεγάλο πρόβλημα μπροστά μας, το οποίο είναι η ανικανότητα της κυβέρνησης, να προτάξουμε ένα πιστικό, εναλλακτικό πολιτικό λόγο για το τι πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία, τι διαφορετικό θα κάναμε εμείς εάν ήμασταν σήμερα στην κυβέρνηση, και ας αφήσουμε αυτήν την εσωστρέφεια, η οποία να σας πω και κάτι, πολύ λίγο αφορά την κοινωνία. Διότι αν νομίζουν διάφορα περιφερόμενα στελέχη και μηχανισμοί ότι επηρεάζουν την πραγματική κοινωνία, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Ακριβώς επειδή ανοίξαμε τις πόρτες της Νέας Δημοκρατίας στην κοινωνία και επειδή θα έρθουν να ψήσουν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες την επόμενη Κυριακή, η σημασία όλων αυτών των στελεχών που θεωρούν ότι είναι τόσο σημαντική επειδή μπορούν να συνομιλούν με κάποιους, επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι πολύ περιορισμένη. Στο πλαίσιο της ενότητας που εγγυάστε, όπως είπατε, σημαίνει ότι αν εκλεγείτε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θα αξιοποιήσετε σε σημαντικές θέσεις τους συνυποψηφίους σας, προκειμένου να δείξετε ότι είστε όλοι μαζί μια γροθιά. Δηλαδή, τον κύριο Μεϊμαράκη, τον κύριο Τζικώστα, τον κύριο Γεωργιάδη, θα τους αξιοποιήσετε ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, επειδή ακριβώς ήταν μαζί σας σε αυτή την πορεία? Όχι κατά ανάγκη, διότι εγώ οραματίζομαι μια Νέα Δημοκρατία που θα λειτουργεί σε συνθήκες αξιοκρατίας. Με ένα καινούριο οργανόγραμμα, πολύ πιο λιτό, πολύ πιο μαζεμένο, με λιγότερες θέσεις ευθύνης, και θα τοποθετήσω στελέχη στις θέσεις αυτές με βάση την ικανότητά τους να διαχειριστούν την ευθύνη που θα θελήσω να τους αναθέσω την επόμενη μέρα. Όχι στα πλαίσια κάποιας συμφωνίας η οποία μπορεί να έχει γίνει. Αντιπρόεδρος έχετε και Μητσοτάκη? Είναι πιθανό να έχουμε αντιπρόεδρος, βεβαίως, αλλά στα πλαίσια πάλι ενός καινούριου οργανογράμματος. Με συγκεκριμένες ευθύνες, όχι μόνο για να μοιράσω θέσεις και οφείλεις. Αν εσείς είστε στο δεύτερο γύρο, και θα θέλω. Είναι σενάριο το οποίο θα ήθελα μια απάντηση. Αν εσείς είστε στο δεύτερο γύρο μαζί με κάποιον άλλον, θα ζητήσετε τη στήριξη των άλλων δύο που θα μείνουν εκτός? Θα το κάνετε επισήμως, δημοσία, θα το ζητήσετε? Όχι. Όχι. Δεν θα ζητήσω δημόσια στήριξη. Θα ζητήσω δημόσια στήριξη από τους πολίτες και τους νεοδημοκράτες που ψήφισαν τους άλλους δύο. Στήριξαν τους άλλους δύο. Το έτσι που το λέτε είναι σαν να ζητήσετε μη δημόσια. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπαίνω. Εγώ δεν μπαίνω σε παρασκηνιακές συζητήσεις. Ποτέ δεν μου άρεσαν και βλέπετε ότι έχω αποφύγει
Δεν έχω βουλευτές οι οποίοι δημόσια έχουν τοποθετηθεί υπέρ της δικιάς μου. Όχι, δεν είναι ότι δεν έχω φίλους και υποστηρικτές στην κοινωνική ομάδα. Εγώ προσωπικά το ζήτησα, διότι νομίζω ότι είναι πιο χρήσιμο οι βουλευτές να μην εκτίθενται δημόσια. Αν εσείς πάρα τα όσα λέτε, δεν είστε στο δεύτερο γύρο. Έχετε αποφασίσει τι θα κάνετε? Θα είμαι στο δεύτερο γύρο. Είμαι απολύτως βέβαιος. Δεν το εξετάζετε καν το σενάριο να σκεφτείτε τι θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν. Δεν το έχω σκεφτεί. Δεν το σκέφτομαι, γιατί πια είμαι απολύτως πεπισμένος ότι θα είμαι στο δεύτερο γύρο και είμαι και πολύ βέβαιος ότι θα κερδίσω. Τις τελευταίες μέρες, νομίζω την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα διάλογο που είχατε με τον κύριο Μημαράκη στο διάδρομο της Βουλής, όπου είπε ότι είστε η πιο σοβαρή υποψηφιότητα. Αυτό το εκλάβατε ως. Ο ίδιος το είπε. Ο ίδιος. Έτσι δεν είναι και. Καλά, το λέω και ο Μητσοτάκη. Εντάξει, είχα μία. Καταρχάς, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι τις προσωπικές μου σχέσεις δεν τις έχω διαταράξει με κανέναν. Σέβομαι και τιμώ τον Βαγγέλη τον Μημαράκη. Είχαμε μια έντονη φραστική αντιπαράθεση πάνω στην δύσκολη μέρα. Αυτά τα αφήνουμε πίσω μας. Τον σέβομαι, τον τιμώ για αυτά τα οποία έχει προσφέρει. Η άποψή μου είναι ότι δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία στην επόμενη μέρα. Αλλά από εκεί πέρα, προφανώς και συνομιλώ μαζί του και είχαμε μια φιλική συνομιλία στον διάδρομο της Βουλής. Κάτσε, μάλλον να συνομιλείς. Και άλλο σου λένε αν υποψήφιος και σου λέει είσαι ο πιο σοβαρός υποψήφιος. Ισχύει αυτό το πράγμα? Νομίζω ότι αυτό το οποίο είπε είναι ότι είναι η πιο πολιτική υποψηφιότητα από τις τρεις εξόρτας στον εαυτό. Να μην τον αδικήσω τον άνθρωπο. Αυτό το εκλάβατε, αυτό ερμηνεύθηκε από πολλούς και ως ένα άνοιγμα του κ. Μημαράκη προς την πρόσωπό σας και αν θέλετε εν όψη του δευτέρου γύρου και λοιπά. Εσείς το εισπράξατε έτσι ή ήταν απλώς μια φιλοφρόνηση που πέσατε με έναν παλιό συναγωνιστή? Ξέρετε, πολλές φορές ξεχνάτε και εσείς οι δημοσιογράφοι και οι πολίτες μας παρακολουθούν ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι και έχουμε προσωπικές σχέσεις. Το να πει κάποιος μια καλή κουβέντα. Εκεί το εντάσσεται. Λέει. Το να πει κανείς κάποιος μια καλή κουβέντα στο διάδρομο της Βουλής για έναν άνθρωπο με τον οποίο έχει δώσει αγωνές, το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό. Ούτε σχεδιάσαμε κάτι. Χαιρετηθήκαμε στη Βουλή, έτυχε να είναι μπροστά δύο δημοσιογράφοι. Είπαμε δύο κουβέντες, μην υποτιμάτε την ανθρώπινη πτυχή πολλών τέτοιων γεγονότων. Να σας πω τι ακούω εγώ από πολύ κόσμο. Δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στο γεγονός, δηλαδή θα ήταν για τον κόσμο εξαιρετικά σημαντικό να βγει κάποιος και να του πει ότι αδερφέ, μέσα σε ένα διάστημα, δεν ξέρω μεταβατικό, διότι υπάρχουν και μηχανισμοί και ανάγκες κτλ., να μην πληρώνει το κράτος τα κόμματα. Δηλαδή. Ρε παιδί μου, υπάρχει μόνο με μία αυτή. Γιατί να τροφοδοτούνται, γιατί να επιδοτούνται τα κόμματα από το κράτος? Λοιπόν, να το εξηγήσουμε αυτό. Καταρχάς, η κρατική επιχορήγηση των κομμάτων είναι πολύ μειωμένη σε σχέση με το παρελθόν. Δεύτερον, το 60% της κρατικής επιχορήγησης πηγαίνει για την εξυπηρέτηση των χρεών των κομμάτων. Σωστό. Αυτών των κομμάτων που τουλάχιστον έχουν χρέη. Η Νέα Δημοκρατία έχει πολλά χρέη. Δεν επαρκεί το 60% για να εξυπηρετήσει τα χρέη της. Τρίτον, ακριβώς επειδή εγώ σέβομαι τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, θα λειτουργήσω με μια πολύ πιο λιτή δομή και με πολύ πιο χαμηλά λειτουργικά έξοδα. Τέταρτον, εγώ θα ξεκινήσω άμεσα μια καμπάνια δημόσιας και διαφανούς χρηματοδότησης της Νέας Δημοκρατίας. Όπως ακριβώς ορίζει ο νόμος. Ακριβώς. Διότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ κρατικής επιχορήγησης, που ούτως ή αλλιώς είναι μειωμένη, και ένα μεγάλο μέρος της και αυτό το οποίο περισσεύει. Θα πρέπει να πάει να καλύψει ανάγκες εργαζομένων που έχουν μείνει απλήρωτοι. Ή που ενδεχομένως μπορεί και να μην συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη Νέα Δημοκρατία. Το 60% το λέτε ωραία. Να πείτε ότι το 40% είναι ακατάσχετο. Αυτό λέμε. Αυτό είναι. Αυτό λέμε. Καλά, πάντως έχει στα όρια του λαϊκισμού αυτό το πράγμα. Όχι αυτό που λες εσύ. Αυτό που λέει να μην πληρώνουν τα κόμματα. Γιατί τη στιγμή που θα πάψει ο κρατικός προϋπολογισμός να πληρώνει τα κόμματα, θα υπάρξει μια άλλη συζήτηση. Ποιος πληρώνει τα κόμματα μετά. Και θα μπούμε σε άλλες συζητήσεις. Συνωμοσιολογικές και μη. Όχι. Χρειάζεται. Δηλαδή, αυτός που πληρώνει τους δημοκρατικούς και τους αυτούς, τον Ομπάμα και τον αυτό στην Αμερική. Χρειάζεται. Εντάξει, άμα φτάσουμε να είμαστε σε αυτό το πλαίσιο, να το κάνουμε. Χρειάζεται μια ισορροπία. Εγώ, όταν ήμουν υπουργός διοικητής μεταρρύθμισης, είχα καταθέσει στο δημόσιο διάλογο μια ρηξικέλευτη πρόταση τότε που έλεγε ότι και τα κόμματα πρέπει να είναι στη διάβια. Διότι τα κόμματα επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Εγώ λοιπόν θα λειτουργήσω. Αν τώρα πάει κατά δυο η ίδια διάβια, οπότε πια κόμματα. Ευτυχώς αντέχει η διάβια. Παρά τις πιέσεις που τις ασκούνται. Εγώ θα λειτουργήσω τη Νέα Δημοκρατία με συνθήκες διαφάνειας. Και η Νέα Δημοκρατία επί δικών ημερών θα είναι μια πολύ πιο λιτή Νέα Δημοκρατία. Θα ξεκινήσουμε να τη χτίζουμε από κάτω προς τα πάνω πάλι με βάση τις οικονομικές μας δυνατότητες. Θα φύγουμε από τη Συγκρού, το έχω πει επανελειμμένος.
Είναι ένα πολύ βαρύ και ακριβό κτίριο. Θα επιστρέψετε στη Ριγίλη. Δεν θα επιστρέψουμε στη Ριγίλη. Mm. Γιατί τα κόμματα δεν επιστρέφουν πίσω στο παρελθόν, κοιτάνε στο μέλλον. Θα βρούμε ένα φτηνό κτίριο, μάλλον σε κάποια υποβαθμισμένη περιοχή της Αθήνας, για να στηρίξουμε και με αυτόν τον τρόπο την τοπική κοινωνία. Γιατί. Έχετε μαζί γλαμουριά εκεί πέρα. Γλαμουριά τέλος. Τέλος. Κλαμουριά τέλος. Αν χρειαστεί, θα δουλεύουμε και από τα σπίτια μας. Στην αρχή, κοντά στη Βουλή, υπάρχει μια θεωρία. Λοιπόν, θα είναι μια άλλη Νέα Δημοκρατία από αυτήν την οποία ξέρετε. Καλημέρα σας, κύριε Μητσοτάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια στην τελική ευθεία. Θα τα ξαναπούμε.